Κάθεται πάσα από τον Γιόρντι Γκόμεθ. Ο Παπουλή ψύχρεμα θα δώσει στον Λοίζου. Κινείται δίπλα του ο Τσόποβιτς. Θα του δώσει την κάθετη πάσα. Το γύρισμα, απόκρουση από τον Βοζίνια. Να λοιπόν η πρώτη ευκαιρία. Όχι στο δοκάρι πρέπει να χτύπησε η μπάλα γιατί έχει δώσει out ο βοηθός. Παπαφώτης. Νέα σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά από κοντά. Αποκρούει ο Ουζόχου. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ. Γιόρντι Γκόμεθ εκτέλεσε. Από κοντά 1-0 η Ομόνια. Ο Γιάν Λέσσαξ σκοράρει και δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του. Από στατική φάση βρίσκει τη λύση. Στο 33ο λεπτό η ομάδα του Χένιγκ Μπεργκ. Δείτε εδώ την εκτέλεση και τον Λέσσαξ να κάνει το επιτόπιο άλμα και από το 1-1,5 μέτρο να καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα του Βοζίνια. Από τη στιγμή που σταμάτησε κάποιος την πορεία της μπάλας ούτε ο τερματοφύλακας, ο Λέτζαξ ήταν αδύνατον να στοχίσει από εκεί. Κίνηση από τον Σάντος στην πλάτη του Σέχου. Κατέβασε με το κεφάλι το σούτ από τον Τσάβετς πάνω στον Ουζόχο. Τελική προσπάθεια ύστερα από πάρα πολλή ώρα για την ΑΕΛ. Έχοντας χώρο ο αρχηγός της Ομόνιας και με επιλογές ιδιαιτέρως στα αριστερά, θα πάει μπάλα στον Λέτζαξ. Αμέσως το γύρισμα ο Βοζίνια. Δούμε τώρα την ΑΕΛ με τον Σάντος στην περιοχή. Πάει να δημιουργηθεί ευκαιρία. Ο Ουζόχο αποκρούει. Ο Λέτζαξ θα διώξει. Κακουλής. Το γύρισμα είναι καλό στην περιοχή. Ο Λοΐζου έχει ευκαιρία. Ο Βοζίνια αποκρούει. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία που δημιουργεί πρώτη η Ομόνια μετά την επίτευξη του τέρματός της στο 33ο λεπτό. Είμαστε στο 74ο. Ξανά η Ομόνια. Το σουτ που γίνεται, ο Βοζίνια αποκρούει. Η μπάλα φεύγει από τον Τάβερβελτ. Σουτ που έγινε από τον Κακουλή.